Στο μεταξύ, η ένταση για το θέμα της αξιολόγησης συνεχίζεται. Για το τέλος των απολύσεων με αριθμητικούς στόχους έκανε λόγο στη Βουλή υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφυλοπούλου, σημειώνοντας ότι πλέον θα απολύονται μόνο όσοι έχουν πλαστογραφήσει και παρανομήσει. Η απάντηση στην κυβέρνηση ήρθε από τον βουλευτή Αλέξη Μητρόπουλο, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αναγορεύει σε μείζον ζήτημα τις προσλήψεις με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου, προκειμένου να βρει τη μεγάλη δεξαμενή των απολύσεων που υπαγορεύει το μνημόνιο. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στους Δήμους που αρνούνται να στείλουν στοιχεία πραγματοποίησαν καταλήψεις δημαρχείων το πρωί. Θα φύγω με σύνταξη. Έχουμε κατάληψη, παρακαλώ. Μας επιτρέψετε, μέχρι τη μία θα είναι κλειστά. Είναι μία συμβολική. Στην ίδια ώρα, παρακαλώ. Κατάληψη στο Δημαρχείο Ζωγράφου πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του Δήμου διαμαρτυρώμενοι στην αξιολόγηση και τον επανέλεγχο των συμβάσεων που μετατράπηκαν σε ορίστου χρόνου με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου. Αυτοί που φτιάξανε τους νόμους, που βάλαν τα δικά τους τα παιδιά, που υπογράψανε, καμία ποινή και τίποτα. Δεν έχουν ευθύνη αυτοί για τίποτα. Κατάληψη του Δημαρχείου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι πραγματοποίησαν και οι εργαζόμενοι του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Στον απόϊχο της εισαγγελικής παραγγελίας για τους 5 Δήμους που δεν αποστέλουν τα πιστοποιητικά των υπαλλήλων τους, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης μέσω του Sky, αναφερόμενος στο Γιάννη Μπουτάρη, που είπε ότι θα εφαρμόσει τον νόμο, τον κατηγόρησε ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα που θέλουν να κάνουν business στους Δήμους. Η στρατηγική τους είναι να αυτοί που κατέχουν τον πλούτο και έχουν παρκαρισμένα κεφάλαια θέλουν να επενδύσουν στις βασικές ανάγκες. Εμπόδιο μπαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, θέλουν να απολύσουν και άλλους εργαζόμενους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει δυνατότητα να κάνουν business αυτοί οι οποίοι έχουν το χρήμα. Για κομματικό εναγκαλισμό έκανε λόγο από την πρώτη γραμμή ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, αναφερόμενος στους συναδέλφους του που δεν εφαρμόζουν τον νόμο, δημιουργώντας, όπως είπε, μπάχαλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος συνάδελφος στην Πάτρα έχει έναν εναγκαλισμό κομματικό. Καλά κάνει. Εντάξει. Εμείς, και πολλοί από εσάς επίσης. Ακούστε, η διαφορετικότητα ποια είναι. Του υπαγορεύουν τι να πει, ενώ εμείς δεν υπαγορεύουμε. Η κυβέρνηση παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι, χρησιμοποιεί τον επανέλεγχο μόνο και μόνο για να βρει πρόσχημα και άλοθη για να κάνει μαζικές απολύσεις. Για το θέμα της αξιολόγησης, τα πειρά τους αντάλλαξαν στη Βουλή η αρμόδια Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφυλοπούλου, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Μητρόπουλο. Δηλαδή, αν κάποιος προσλήφθηκε στο δημόσιο με πλαστά πιστοποιητικά και ετοιμάζεται να παραιτηθεί για να συνταξιοδοτηθεί, πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει σύνταξη? Εμείς λέμε όχι. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που δούλεψε στο δημόσιο για χρόνια και έχει πάρει σύνταξη να του κοπεί η σύνταξη με τη λογική αυτού του ελέγχου και να μην μπορεί να ζήσει τα επόμενα χρόνια της. Η εισαγγελική παραγγελία θα έπρεπε να δοθεί και για τον Υπουργό Εσωτερικών, ανέφερε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, με αφορμή τη διαφωνία του Αργύρη Ντινόπουλου στο θέμα της αξιολόγησης. Να το καλέσει και τον κύριο Ντινόπουλο, η εισαγγελέας. Γιατί ο κύριος Ντινόπουλος δεν είπε στον κύριο Σαμαρά, κύριε Πρωθυπουργέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή, αλλά δεν μπορώ να πάρω και μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ δεν είμαι κατά της αξιολόγησης. Είμαι υπέρ του να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι και να παίρνουν σύνταξη στα 65 τους, κάνοντας το καλαμπαλίκι τους. Κύκλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης πάντως διευκρινίζουν σε όλους τους τόνους ότι ο έλεγχος γίνεται με βάση τα κριτήρια πρόσληψης που έθετε και τότε το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου.